Συνεχίζουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, δεύτερο μέρος εκπομπής. Επόμενη καλεσμένη μας η κυρία Όλγα Γεροβασίλη, πρώην υπουργός, πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος. Έχει τη σημασία του αυτό. Διαχωρίζω αυτή την ιδιότητα από τις υπόλοιπες, γιατί συνήθως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έχει έναν άλλο τρόπο να αντιμετωπίζει το δημόσιο διάλογο. Και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως σήμερα είναι μαζί μας για να δούμε και την επίπτωση της πανδημίας στην οικονομική ζωή της χώρας, που είναι το θέμα της επικαιρότητας, να δούμε λίγο το εσωκομματικό τοπίο στο ΣΥΡΙΖΑ όπως διαμορφώνεται και παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, και βεβαίως ως εκ τούτου τις επιπτώσεις της πανδημίας στην πολιτική ζωή της χώρας, η οποία δεν έμεινε αλόβητη από αυτό. Καλησπέρα κυρία Γεροβασίλη, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλους σας. Το πρώτο ερώτημά μου έχει να κάνει με το αν περνάτε καλά αυτόν τον καιρό στο ΣΥΡΙΖΑ. Το λέω γιατί διαβάζω πολλά και ξέρω ότι είστε στο κέντρο των αποφάσεων που αφορούν κυρίως την απόπειρα του κόμματος να δει τον εαυτό του έξω από το περίβλημα με το οποίο τον γνωρίσαμε την προηγούμενη περίοδο, κατά την οποία διεκδίκησε τις εκλογές. Δεν ξέρω αν το περιγράφω κομψά ή αν υιοθετώ τη λογική του τύπου, αλλά εσείς είστε σε θέση να μας εξηγήσετε τι πραγματικά συμβαίνει. Κοιτάξτε, έχει ξεκινήσει μια διαδικασία εδώ και πολύ καιρό της διεύρυνσης, της επικαιροποίησης των θέσεών μας και της διεύρυνσης, ούτως ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ να αποτελέσει το επίκεντρο της προοδευτικής παράταξης στη χώρα. Αυτή είναι και η εντολή η οποία μας δόθηκε στις εκλογές του Ιουλίου από τον ελληνικό λαό με το 31,5% στο αποτέλεσμα. Αυτή η διαδικασία, λόγω της πανδημίας και όλα αυτά τα οποία μας συνέβησαν, προφανώς και ανεστάλλει. Ωστόσο, σήμερα που σιγά σιγά αρχίζουν και ανοίγουν οι διαδικασίες, εμείς δεν έχουμε σταματήσει όλο αυτό τον καιρό να συνομιλούμε με συμπολίτες μας. Η τεχνολογία βοήθησε πολύ. Με φορείς, με ανθρώπους που έχουν μεγάλες αγωνίες για την επόμενη χώρα, η επόμενη μέρα στη χώρα, και όσον αφορά τα υγειονομικά και όσον αφορά την οικονομία και βεβαίως τις επιπτώσεις στις εργασιακές σχέσεις. Έχει ανοίξει ο διάλογος στο εσωτερικό μας προφανώς και δεν σταμάτησε. Οι απόψεις οι οποίες ακούγονται μερικές φορές έχουν και αντιθέσεις μεταξύ τους, αλλά αυτό είναι μια υγιής διαδικασία. Και επίσης στην αριστερά χαρακτηριζόμαστε και για τον ανοιχτό και ειλικρινή διάλογο και κατάθεση των προτάσεων και των σκέψεων όλων και των θεσμικών οργάνων, αλλά και των οργανώσεων σε κάθε περιοχή. Και βεβαίως είναι μια διαδικασία η οποία είναι διαδραστική με την κοινωνία. Δεν είναι πάντως τόσο ειδηλιακά τα πράγματα, διότι άκουγα πριν τον κύριο Χριστίδη στην κουβέντα μας να λέει ότι υπάρχει μια πρόσκληση εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ προς εκείνους οι οποίοι κατά τον ΣΥΡΙΖΑ κατέστρεψαν τον τόπο. Ένα αγκάθι λοιπόν στη σχέση σας με το ΚΙΝΑΛ, σε πολιτικό επίπεδο καθαρά, όχι σε κοινωνικό επίπεδο, είναι πώς προσλαμβάνουν την πρόσκληση αυτή τα στελέχη του ΚΙΝΑΛ που εισέπραταν τις κατηγορίες σας στο προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και ένα δεύτερο κομμάτι βεβαίως είναι το κοινωνικό σώμα, που μπορεί, εν πάση περιπτώσει, στα πλαίσια μιας ανάγκης για μια προοδευτική λύση ενιαία, να τα βάλει στην άκρη αυτά. Ας πούμε ότι δεν το αφορούσαν προσωπικά, αφορούσαν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Το δεύτερο επίπεδο στο οποίο εξελίσσεται αυτή η αντιπαράθεση είναι εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Και υπάρχουν, από ό,τι διάβασα σήμερα, κάποιες απόψεις, κυρίως από την πλευρά των 53 συν, οι οποίοι φοβούνται αυτόν τον συγχρονισμό με το κοινωνικό σώμα του ΠΑΣΟΚ και ό,τι μπορεί να σημαίνει για την καθαρότητα της αριστεράς. Ποια είναι η θέση σας για αυτά τα δύο ζητήματα? Ξεκινώντας από το τελευταίο, έχω να σας πω ότι ουδέποτε φημώθηκε καμία φωνή στην αριστερά, στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διαφορετικά ρεύματα ιδεών από την ώρα την οποία συγκροτήθηκε, σας θυμίζω. Επομένως, κάθε παρατήρηση που γίνεται με την ειλικρινή ανάγκη της βελτίωσης της θέσης μας, προφανώς και είναι μια άποψη την οποία και ο καθένας είναι ελεύθερος να την εκφράσει και κατατίθεται στο διάλογο. Επομένως, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μας ενοχλεί, όπως καταλαβαίνετε, ή κάτι το οποίο γίνεται για πρώτη φορά
είναι στην κουλτούρα της αριστεράς αυτή η συζήτηση. Διότι εδώ, ξέρετε, εμείς δεν έχουμε ένα συγκεντρωτικό κόμμα που αποφασίζει και διατάσσει. Υπάρχουν όργανα, υπάρχουν λειτουργίες και υπάρχουν και ρεύματα ιδεολογικά τα οποία προφανώς καταθέτουν τις απόψεις τους. Απ' την άλλη πλευρά, στο πρώτο σας ερώτημα, όσον αφορά τις κατηγορίες τις δικές μας προς το κοινάλ, έχω να σας πω ότι, ξέρετε, το πρώην ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία δεν συνηθίζουν να κάνουν αυτοκριτική. Σε αντίθεση με εμάς, βεβαίως, η οποία και μας χαρακτηρίζει και πολύ συχνά και γίνεται και ανοιχτά και πολύ συχνά και αυτό έγινε αντικείμενο, ας πούμε, σχολιασμού από την πλευρά της δημοσιότητας. Ωστόσο, για δεκαετίες, δύο κόμματα μεγάλα, τα οποία κυβέρνησαν τη χώρα, και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, και έφτασαν τη χώρα στη χρεοκοπία. Προφανώς είναι κάτι το οποίο είναι αντικειμενικό και θα έπρεπε οι ίδιοι να κάνουν την αυτοκριτική τους, διότι οι πολίτες ήδη αυτό το έχουν αποτιμήσει και αυτό εκφράζεται σε ποσοστά κάλπης, ξέρετε. Ξέρετε, δηλαδή, ποιο είναι το πρόβλημα τώρα. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Απλά φαίνεται ότι αυτή είναι η κουλτούρα των κομμάτων εξουσίας. Διότι θα σας... Δεν είναι απαραίτητο, ξέρετε, διότι και εμείς ήμασταν κόμμα εξουσίας. Αυτό θέλω να πω. Δεν κάνατε αυτοκριτική κι εσείς. Ενώ η αριστερά πριν πάρει την εξουσία... Κάνει αυτοκριτική και ανοιχτά. Με συγχωρείτε. Ενώ πριν πάρει την εξουσία η αριστερά αυτό μαστιγωνόταν, με το που πήρε την εξουσία υιοθέτησε τη λογική της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Τι κάνοντας, αναπαράγοντας στην ουσία την ίδια λογική. Φταίνε τα μύτια, φταίει ο κακός επικοινωνιακός μας λόγος κτλ. Νομίζω ότι... Μια άλλη, ξέρετε, επί της ουσίας, σε αυτό το ερώτημα το ουσιαστικό το οποίο μου βάζετε, εμείς και στη διάρκεια της κυβερνητικής μας θητείας μιλήσαμε για πράγματα που ήμασταν υποχρεωμένοι να κάνουμε και τα κάναμε χωρίς να τα υιοθετούμε ως ιδεολογία. Και μιλήσαμε και για δικές μας αδυναμίες και εκ των υστέρων και στην ανοιχτή αποτίμηση για διάφορα ζητήματα τα οποία και εμείς κάναμε λάθος. Δεν αρνηθήκαμε να παραδεχτούμε τα λάθη μας. Ωστόσο, υπάρχει ένα αντικειμενικό επίσης αποτέλεσμα. Δηλαδή ότι εμείς παραλάβαμε μια χρεοκοπημένη χώρα με άδεια ταμεία και την παραδώσαμε με 37 δις στην επόμενη κυβέρνηση. Αυτό σημαίνει ότι εμείς παλέψαμε και παλέψαμε σε μια εθνική γραμμή, είναι η αλήθεια, με την έννοια ότι η χώρα για να αποδεσμευτεί από τη μέγενη των μνημονίων και για να μπορεί ανεξάρτητα πια να κινηθεί στις αγορές, δεν αρκούσε μόνο να βγει από το μνημόνιο, πράγμα το οποίο επίσης καταφέραμε, ενώ οι προηγούμενες δύο κυβερνήσεις δεν το κατάφεραν, αλλά να κτίσουμε και να θωρακίσουμε τη χώρα με ένα τέτοιο τρόπο που η πορεία της από εδώ και στο εξής θα είναι αυτόνομη σε σχέση με την ελευθερία της αγορές. Που θα αυτό σας κάνω... Ξέρετε, εάν δεν υπάρχει αυτή η άνεση, τότε οι χώρες υποχρεούνται και μπαίνουν σε καινούργιες συμφωνίες και σε καινούργια μνημόνια. Αυτά λοιπόν είναι τα έργα και οι μέρες του ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε. Θα κάνω δύο επισημάνσεις όμως, θα μου επιτρέψετε. Η πρώτη, ότι ενώ έχετε δίκιο στο πρώτο σκέλος της απάντησής σας, ότι αποτιμήθηκε από την ελληνική κοινωνία, έτσι σας έδωσε την εξουσία κόντρα στη λογική των μέσων ενημέρωσης κτλ. Κτλ. Το 2014, το 2015 και τη δεύτερη φορά στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Εκείνο στο δεύτερο σκέλος δεν έχετε δίκιο, διότι εσείς αυτή τη στιγμή δεν συγκρίνεστε με αυτό που έλεγε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ ή έκανε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Εσείς κρίνεστε με βάση τα όσα υποσχεθήκατε. Αυτό είναι το δράμα που πέρασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, ενώ ο ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία κρίθηκαν για αυτό που έκαναν, ο ΣΥΡΙΖΑ κρίθηκε για αυτό που έκανε σε σχέση με αυτό που έλεγε. Αυτό λοιπόν είναι που πληρώνεται. Καθοριστικό που θέτεται, καθοριστικό σημείο. Και σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να το τοποθετηθώ σε αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ τον Γενάρη του 2015 εξήγηλε ένα πρόγραμμα με βάση το οποίο ψηφίστηκε από τον ελληνικό λαό ως κυβέρνηση το Γενάρη του 2015, το οποίο για όλους αυτούς τους λόγους που ακολούθησαν το οχτάμηνο, φτάσαμε το καλοκαίρι και είδαμε ότι εμείς πρέπει να αλλάξουμε πολιτική. Διότι η χώρα γκρεμιζόταν
Και βεβαίως αποτιμήσαμε και εκείνο το διάστημα. Όταν λοιπόν αποφασίσαμε ότι δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε την πολιτική που υποσχεθήκαμε το Γενάρη, πήγαμε στη Λαϊκή Ετοιμιγορία. Επαναπροκηρύξαμε εκλογές και είπαμε στον ελληνικό λαό την πλήρη αλήθεια. Ότι εδώ υπογράψαμε ένα καινούργιο μνημόνιο, διότι αλλιώς προφανώς δεν θα αφήναμε τη χώρα να πέσει τα βράχια. Όπως μας είχαν εξουθήσει όχι μόνο η ελληνική πραγματικότητα που ήταν τα χρεοκοπημένα της ταμεία, αλλά και θυμάστε τόσο τους δανειστές και θυμάστε και το ρόλο της Νέας Δημοκρατίας Βάστα Σόιμπλε απέναντι σε αυτή την πολιτική. Ναι, αλλά τη Νέα Δημοκρατία εσείς τη φέρατε με αυτή την πολιτική. Εσείς τη φέρατε τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ ακούω πάρα πολλά στελέχη σας. Άσο δύο χ και να χάνεις, δεν γίνεται. Ακούστε να σας πω. Ακούω πολλά στελέχη να λένε... Εμείς χάσαμε τις εκλογές. Ναι. Χάσαμε τις εκλογές. Έχουμε αποτιμήσει και το γιατί και δημοσίως. Mm-hmm. Από άλλη πλευρά, το ότι αυτοί οι οποίοι σήμερα δυσαρεστούνται από την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να λένε πάλι στο ΣΥΡΙΖΑ ότι και έχασε και έφερε. Δεν γίνονται όλα αυτά. Όχι. Απλά να σας πω κάτι και πάλι... Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος τα έφερε. Το αλήθεια είναι. Υπάρχουν ωστόσο... κυρία Γεροβασίλη... Και θα έπρεπε οι μνήμες για τη Νέα Δημοκρατία και την πολιτική του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας να μην ξεχνιούνται και παραγράφονται τόσο εύκολα. Εν πάση περιπτώσει, όμως σήμερα, επειδή ξεκινήσαμε και τη συζήτηση με ένα πολύ κέραιο και επίκαιρο ερώτημα, την ξεκινήσατε την ερώτηση, την συζήτηση, το τι θα συμβεί σήμερα. Διότι όλα αυτά με τον Α, Β τρόπο έχουν αποτιμηθεί και με τους τρόπους που σας περιέγραψα. Σήμερα λοιπόν, εν ώψη μιας λέλαπας που έρχεται και εν ώψη μιας σκληρής νεοφιλελεύθερης αντίληψης με την οποία κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, είμαστε μπροστά σε μια πολύ μεγάλη καινούργια ύφεση και σε μια διάλυση των εργασιακών σχέσεων. Και βεβαίως με την κατακρίνηση της μεσαίας τάξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Είμαστε μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα. Βεβαίως η επιδημία είναι παγκόσμια και βεβαίως υπέρχεται μια παγκόσμια ύφεση. Ωστόσο, και είναι συμμετρικό αυτό, ωστόσο η κάθε χώρα δεν θα νιώσει τις συνέπειες συμμετρικά, διότι οι πολιτικές που ακολουθεί η κάθε κυβέρνηση είναι διαφορετικές. Και αυτές ακριβώς κρίνουμε σήμερα στη Νέα Δημοκρατία. Όταν βλέπουμε λοιπόν, προτείναμε στη Νέα Δημοκρατία από την αρχή της ύφεσης και είχε ένα τρίμηνο με το lockdown για να σχεδιάσει την επόμενη μέρα. Όταν άρχισε η άρση του lockdown, δεν είχε ούτε καν πρόβλεψη για το ποια ύφεση θα επέλθει στη χώρα για να μπορέσει. Δεν υπάρχει ακόμη όμως. Ακόμη δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Υπάρχει από τους διεθνούς οργανισμούς. Σε ολόκληρο τον κόσμο δεν υπάρχει. Μιλάμε για τη χώρα μας. Ναι, ούτε. Θέλω να πω σε καμία χώρα δεν υπάρχει, γιατί δεν έχει τελειώσει, δεν έχει αποτιμηθεί ακόμη. Θυμίζω ότι ο κεντρικός τραπεζίτης μιλούσε για 4,7, ναι. Στη συνέχεια έγινε του Δουνουτού, μίλησε για 12. Σήμερα όλοι έχουν συμφωνήσει περίπου στο 10 μέχρι σήμερα. Ναι. Η κυβέρνηση βεβαίως κάθε μέρα έχει ένα άλλο νούμερο, αυτό δεν έχει σημασία. Αυτό σημαίνει ότι δεν σχεδιάζει πράγματα τα οποία να μετριάσουν κατά το δυνατόν την ύφεση. Πηγαίνει με τη λογική του βλέποντας και κάνοντας και όποιος αντέξει. Ξέρετε ότι όταν λέμε στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που κατά τα άλλα ήταν οι ευνοούμενοι θα ήταν στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, και σήμερα τα μέτρα που ουσιαστικά παίρνονται είναι στο όποιος αντέξει και στο τέλος θα ευνοηθεί εκείνος, δηλαδή ο ισχυρός και ο μεγάλος πάλι. Και σήμερα είναι όλη η εστίαση, ο τουρισμός, βρίσκονται μέσα στην ανασφάλεια και στην αγωνία και έρχεται η κυβέρνηση και εξήγηλε δια του Πρωθυπουργού προχθές ένα πακέτο μέτρων, το οποίο φυσικά και το κρίνουμε. Και το κρίνουμε ως ανεπαρκές, με την έννοια, θα σας θυμίσω το εξής. Είχαμε προτείνει με το πρόγραμμα «Μένουμε όρθιοι» ένα πρόγραμμα 26 δις, εκ των οποίων η ρευστότητα ήταν τα 14. Και το υπόλοιπο ήταν εγγυήσεις κλπ. Τότε κατηγορηθήκαμε ότι κάνουμε μια απλή μικροκομματική πλειοδοσία και η απάντηση ήταν ότι λεφτόδεντρα δεν υπάρχουν. Αυτό έγινε πριν περίπου 1-1,5 μήνα. Σωστά. Σήμερα βγαίνει και ο Μητσοτάκης, εξαγγέλει 26 δις και πάμε να δούμε αν υπάρχουν λεφτόδεντρα. Σας εξηγώ λοιπόν ότι εδώ έγινε επίσης μια τεράστια λαθροχειρία, δηλαδή τα 26 δις δεν υπάρχουν, είναι 8,5. Και να σας εξηγήσω και γιατί. Από τα 26,
που εξήγηλε ο κ. Μητσοτάκης, τα τέσσερα τελευταία δεν υπάρχουν. Είπε θα εξαγγελθούν αργότερα. Άρα πάμε, 24 μάλλον εξήγηλε, όχι 26, συγγνώμη. Από το 14 μέχρι το 20 δις είναι, λέει, οι πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις που θα έχουν τα προηγούμενα θετικά μέτρα. Άρα αέρας κουπονιστός. Και αφαιρώντας λοιπόν φτάνουμε ότι αυτό το οποίο εξήγηλε είναι 8,5 και στον ελληνικό λαό 24. Mm-hmm. Αυτό τι λέγεται? Αυτό δεν λέγεται λαθροχειρία, δεν λέγεται ψέματα, δεν λέγεται κοροϊδεύει. Ας το ονομάσουμε κοροϊδία λοιπόν. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Θα σας κάνω μια ερώτηση η οποία ακούγεται αφελής. Την έκανα και στον κύριο Χριστίδη προηγουμένως. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι ο κύριος Μητσοτάκης ήταν απροετοίμαστος. Είναι δημοκρατία προκειμένου. Ήταν απροετοίμαστη. Ας υποθέσουμε επίσης ότι διατηρεί μια ασάφεια για το πόσο θα είναι το ποσοστό της ύφεσης, ενώ θα έπρεπε να το έχει προσδιορίσει. Και ας υποθέσουμε επίσης ότι οι παροχές του είναι μικρότερες από αυτές που λέει, διότι ένας καλόπιστος ακροατής ακούει τι λέει και αντιπολίτευση. Και έτσι πρέπει να κάνει. Για λόγους ιδιοτέλειας. Ναι, για λόγους ιδιοτέλειας θα σας ρωτήσω. Δεδομένου ότι τα κόμματα πλέον και το δικό σας και του κυρίου Μητσοτάκη και εδώ και πολλά χρόνια όλα τα κόμματα εξουσίας στην Ελλάδα λειτουργούν περισσότερο ως εκλογικοί μηχανισμοί και λιγότερο ως δεξαμενές πολιτικής, παραγωγής πολιτικής. Έχει κανένα συμφέρον να δημιουργήσει τόσους δυσαρεστημένους και να χάσει τις εκλογές παταγωδός, δηλαδή να επαναλάβει το δικό σας λάθος υποσχόμενος πράγματα που δεν θα δώσει και να το βρει στην κάλπη αύριο? Αυτή την απλοϊκή σκέψη κάνω. Ό,τι υποσχεθήκαμε το Σεπτέμβριο του 2015 το δώσαμε. Θα σε επαναλαμβάνω. Αλλά πώς ήρθε ο Μητσοτάκης με θαύμα? Γενάρη του 2015 μεσολάβησαν εκλογές. Εμείς υποσχεθήκαμε θα βγάλουμε τη χώρα και θα τη βγάλουμε όρθια και με την κοινωνία όρθια και το κάναμε. Ναι. Επομένως, απλά λέω το εξής. Ήρθε ο Μητσοτάκης εν τω μεταξύ. Αυτό μόνο σε θαύμα οφείλεται. Διότι είχαμε θρηνήσει, είχαμε πενθήσει τη δεξιά το 2014. Και ξαφνικά μας ήρθε με αυτοδυναμία. Άρα κάτι λάθος κάνατε εσείς και ήρθε. Δεν ήταν τόσο ελκυστική η δεξιά πλέον. Εγώ δεν είπα ότι τα κάναμε όλα σωστά. Και επίσης δεν ξεχνάμε τη δύσκολη συγκυρία. Πραγματικά όταν εφαρμόζεις μια πολιτική με προγράμματα, δηλαδή με μνημόνιο, στα αλήθεια υπάρχουν και πολιτικές οι οποίες δεν είναι αυτές που θα ήθελες, αλλά δυστυχώς είναι αυτές που είναι υποχρεωτικές ακριβώς για να φτάσεις στον τελικό στόχο, για να απελευθερώσεις τη χώρα από το να χάρει και την κυριαρχία της και την ικανότητά της να παράγει δική της πολιτική. Αυτό το καταφέραμε με κάποιες θυσίες βεβαίως και εις βάρος των εκλογικών μας αποτελεσμάτων. Αυτό το κατανοούμε. Δεν είναι κάτι για το τώρα, οποίο... Επειδή έχετε... Τα έχουμε ομολογήσει όλα αυτά τα οποία περιγράφουμε. Σωστά. Πάμε λοιπόν σήμερα. Σήμερα λοιπόν έχουμε μια κυβέρνηση η οποία βεβαίως βρέθηκε εν μέσω μιας πανδημίας. Σας θυμίζω όμως ότι τα νούμερα δεν πήγαιναν καλά όσον αφορά το ποσοστό ανάπτυξης από το πρώτο τρίμηνο του, και έχει καταγραφεί πια έτσι στους επίσημους φορείς ότι η οικονομία ήταν έξω από τις προβλέψεις και προς τα πίσω το πρώτο τρίμηνο του 20 που βεβαίως δεν είχε ξεσπάσει ακόμα επιδημία. Άρα και αυτό δεν πρέπει να το ξεχάσουμε για να δούμε ποια η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας τι αποτελέσματα παρήγαγε από το καλοκαίρι μέχρι το Φεβρουάριο στην οικονομία. Και τα αποτελέσματα δυστυχώς είναι αρνητικά, διότι ούτε επενδύσεις ήρθαν. Εκείνο το ελληνικό κόμμα φτάνουν κάποιους μπουντόζες. Σας θυμίζω ότι είχαν μπει μπουντόζες από τον Ιούλιο. Τις είχε προαναγγείλει ο κ. Γεωργιάδης πριν από τις εκλογές ακόμη. Ο κύριος Γεωργιάδης προανήγγειλε 17.000 φορές τις μπουλντόζες και προχθές άλλη μία. Διότι δεν έχει κανένα πρόβλημα να λέει ότι του κατεβαίνει. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η πολιτική λοιπόν έφερνε υφεσιακές τάσεις πριν την επιδημία. Ξεκινάει και η επιδημία και η κυβέρνηση αντί να εξασφαλίσει. Γιατί επειδή υπήρχε το απόθεμα των 37 δις που είχαμε εξασφαλίσει εμείς, αλλιώς δεν θα μπορούσε. Που εμείς και εδώ να σας κάνω, θα μου επιτρέψετε μια διακοπή. Θα μου επιτρέψετε μια διακοπή.
το ακούω συνεχώς αυτό το επιχείρημα για το μαξιλάρι που εξασφαλίσετε εσείς. Είναι αλήθεια ότι είναι ένα μαξιλάρι το οποίο αφήσατε εσείς. Απλά, εάν το λεπτολογήσουμε λίγο αυτό, δεν το αφήσατε εσείς γιατί το είχατε οραματιστεί. Σας επιβλήθηκε να το αφήσετε. Και το λέω γιατί... Μισό λεπτό. Θα σας πω γιατί το λέω. Γιατί όταν δημιουργείτε αυτό το μαξιλάρι, φροντίζατε να λέτε χορό, δεν είναι δική μας πολιτική, μας την επιβάλλουν οι ξένοι. Και τώρα που βρεθήκατε στην αντιπολίτευση λέτε, το αφήσαμε. Πιεστήκατε να το αφήσετε. Υπάρχει μια λεπτή και ουσιαστική διαφορά εδώ, ξέρετε. Για πείτε μου. Αυτό που είχαμε υποχρέωση ήταν τα πρωτογενή πλεονάσματα. Ναι. Όπως ξέρετε όμως... Αφήσατε παραπάνω. Τα πλεονάσματα προφανώς, και γι' αυτό και περάσαμε όλες τις αξιολογήσεις και τις 5 και βγήκαμε από το μνημόνιο, διότι είχαμε πιάσει το στόχο των πρωτογενών πλεονασμάτων. Σωστά. Εμείς λοιπόν στη δική μας πολιτική και με επιλογή μας, ακριβώς γιατί βλέπαμε ότι η αναταράξη στην οικονομία, δεν το κάναμε φυσικά για κορονοϊό, δεν ξέραμε ότι θα υπάρξει επιδημία, αλλά επειδή φαινόταν, εσείς ενημερωμένοι είστε και θα ξέρετε, ότι διεθνώς φαινόταν ότι πιθανόν να υπάρξει μια καινούργια ύφεση. Για όλους λόγους, όχι για την πανδημία. Σωστά. Έτσι λοιπόν, σε μια χώρα που είχε μια τόσο τρωτή και ευάλωτη οικονομία που μόλις πήγαινε να ανασάνει, προφανώς μια οποιαδήποτε αναταράξη στην παγκόσμια οικονομία θα μας έφερνε πολύ πίσω και θα μας υποχρέωνε πάλι να είμαστε σε μνημόνια χωρίς δυνατότητα να βγούμε μόνοι μας στις αγορές. Το επιλέξαμε λοιπόν να έχουμε αυτό το μαξιλάρι ασφαλείας που σας επαναλαμβάνω είναι πέραν των πρωτογενών πλεονασμάτων. Αλήθεια είναι αυτό, το επιβεβαιώνω. Έτσι. Επομένως, ήταν δική μας πολιτική αυτή. Και την υιοθετούμε πλήρως. Ήταν επιλογή μας. Τώρα, προβοκατόρικα θα σας έλεγα. Παρόλο που ξέραμε, τελειώνω, ότι οι πολιτικές αυτές δυσανασχετούσαν ανθρώπους. Αυτό θα έλεγα. Και χάναμε γλυκά, το ξέραμε. Αλλά έλα που η χώρα και το εθνικό συμφέρον είναι πολύ παραπάνω από το μικροκομματικό και εμείς το εννοούμε. Αυτή είναι η διαφορά μας από την δημοκρατία. Εάν ήθελα τώρα... Το ζήτημα και στα οικονομικά. Εάν ήθελα τώρα να τρολάρω την απάντησή σας, θα σας έλεγα ότι, και να σας βγω από τα αριστερά, δεν φτάνει που μας φέρατε τη δεξιά, την πρικοδοτήσατε και καλά. Και να σήμερα, τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Την εξέλιξε ο ελληνικός λαός, ο οποίος δυσαρεστήθηκε από πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ, για όλους αυτούς τους λόγους που συζητάμε. Δεν μπορεί ένα κόμμα να φέρει το άλλο κόμμα, αλλά εγώ θα συνεχίσω να υποστηρίζω ότι ορθώς πράξαμε και θωρακίσαμε την ελληνική οικονομία με τα 37 δις και γι' αυτό θα μπορούσε σήμερα αυτό η Νέα Δημοκρατία, που σας θυμίζω στην αρχή το αρνιόταν, έλεγε πιο μαξιλάρι. Μετά βγήκε και είπε το έχουμε καταναλώσει το μαξιλάρι. Μετά είπε δεν τα αγγίζουμε και τώρα μετά από 6 μήνες αναγνωρίζει επισήμως ότι υπάρχει αυτό το μαξιλάρι. Έτσι δηλαδή συζητάμε τώρα τα αυτονόητα. Να γυρίσουμε λίγο. Θα χρησιμοποιήσει μέρος αυτών των χρημάτων. Αυτή ήταν η υπόδειξή μας. Πότε, γιατί έχει μια σημασία το πότε. Έχει σημασία το πότε χρησιμοποιείς. Και εμείς είπαμε εμπροστοβαρός, όπως έκανε η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία. Δεν είναι ιδεολογικό το ζήτημα. Δεν είναι αριστερή στη Γερμανία. Και το υποδείξαμε στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη να το κάνει. Του συστήσαμε μάλλον. Και του ζητήσαμε για ένα ανοιχτό διάλογο για το ζήτημα αυτό. Και δεν το έκανε. Και βγαίνει σήμερα, καθυστερημένα, την ώρα που δεν ξέρει πια έχει αρθεί το lockdown, δεν υπάρχει σχέδιο για τον τουρισμό, δεν υπάρχει σχέδιο για την εστίαση. Υπολογίζεται ότι εκατοντάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, λόγω έλλειψης ρευστότητας, δεν θα καταφέρουν να ανοίξουν καν. Ενώ η δική μας πρόταση είναι στήριξε όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να διατηρηθούν εν ζωή. Διότι όποια επιχείρηση κλείνει δεν ξανανοίγει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μάλιστα. Ό,τι συνεπάγεται και για τα μεγέθη της αλλεργίας, τα οποία δυστυχώς θα ζήσουμε από το Σεπτέμβρη και μετά. Τώρα, να γυρίσουμε λίγο στην απόπειρα διεύρυσης του ΣΥΡΙΖΑ και στις δυσκολίες που ενδεχομένως για συμβολικούς λόγους μπορεί να συναντά. Προσέξαμε ότι στο διάστημα το τελευταίο ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, μία φορά συνένεσε στη λογική του κλεισίματος των συνόρων. Μία δεύτερη φορά μετά από 10 χρόνια προσήλθε και ήσασταν και εσείς μαζί του στην τελετή για τη Μαρφίν, έστω και ξεχωριστά. Και συμβολικά θα έλεγε κανείς ότι αυτά συνιστούν μία απόπειρα
να εγκαταλείψει το κόμμα προηγούμενες αρνητικές σκέψεις του για γεγονότα τα οποία αλλιώς τα αντιμετώπιζε μέχρι πριν από λίγο. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου. Και το ερώτημα που θέλω να κάνω με βάση αυτά τα δύο στοιχεία είναι εάν γίνεται μία απόπειρα από πλευράς ηγετικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ η πολιτική του να προσαρμοστεί περισσότερο σε μία λογική αστικού κόμματος που αποφασίζει κάποια στιγμή ότι δεν μπορεί να απολογείται και για τους Ρουβίκονες τη μια στιγμή και για τις πρέσπες την άλλη στιγμή, που δεν μπορεί να σέρνει από πίσω του την ιστορία των Μολότοφ και της χρησιμότητας που έχουν στην πολιτική ζωή και στον ακτιβισμό κτλ. Επειδή ξέρω ότι είστε στο στενό πυρήνα και νομίζω ότι έχει γραφεί Πολάκης των ανθρώπων οι οποίοι σχεδιάζουν το αύριο ενός ΣΥΡΙΖΑ που δεν θα χρειάζεται να απολογείται για ακτιβισμούς ή ακρότητες του παρελθόντος. Πόσο εύκολο είναι αυτό, κυρία Κυροβασίλη? Εντάξει, είναι πάρα πολύ ωραία όλα αυτά που είπατε σαν θέματα. Σας θυμίζω ότι υπήρξα Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Αυτό σημαίνει ότι είχα στην αρμοδιότητά μου τη φύλαξη των συνόρων του Εύρου. Ναι. Εδώ λοιπόν έχω να σας πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν άλλαξε καμία πολιτική απέναντι στην αυτονόητη υποχρέωση της κάθε κυβέρνησης να... Αλλά δεν ήταν οι πρόσφυγες απέναντι τότε, ήταν οι Τούρκοι, δεν ήταν οι πρόσφυγες απέναντι. Ήταν οι Τούρκοι όταν ήσασταν εσείς Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Τα σύνορα της χώρας έχει υποχρέωση κάθε ελληνική κυβέρνηση Σωστά. να τα φυλάξει. Το ίδιο κάναμε και εμείς. Ωραία. Και έχω να σας πω ότι έχω στην πορεία μου, στη διάρκεια της θητείας μου, αναβαθμίσαμε τον τρόπο και τις υποδομές για την προστασία των συνόρων του Εύρου. Ήμουν αυτή η οποία πήγα στον Εύρο και συναισθήθη εκεί τμήμα πλωτής αστυνόμευσης του Εύρου, με ενίσχυση με πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακριβώς για να μπορούμε να ελέγξουμε. Είμαι αυτή που προχώρησα το διαγωνισμό για τις θερμικές κάμερες του Εύρου. Είμαι αυτή που έστειλα κόσμο πάνω με αποσπάσεις στον Εύρο για να ενισχύσω και τις οποίες μόλις ανέλαβε ο κύριος Χρυσοχοίδης, τις έκοψε και τους έστειλε στο κέντρο. Κάντε μία μικρή διακοπή, με συγχωρείτε. Μία μικρή διακοπή. Εγώ τα δέχομαι ότι τα κάνατε όλα αυτά. Και όχι, ενώ κάνατε. Όμως, ακούστε. Γιατί κάποιοι δεν ξεχνάνε, ξέρετε. Ακούστε. Και κάποιοι δεν ξεχνάνε σκοπίμως και μιλάνε για μεταβολή της τάσης του ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε λοιπόν. Έχει να δείτε. Αλλάξει στάση του ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς δεν έχει αλλάξει μια στάση. Να βρούμε τι φταίει, κυρία Γεροβασίλη. Ακούστε να δείτε. Ενώ εσείς κάνατε όλα αυτά. Τι είναι. Ποια είναι η αλήθεια, συζητάμε τώρα, και η αλήθεια είναι αυτή που σας περιγράφω. Την πιστεύω. Ακούστε λοιπόν. Με συγχωρείτε μισό λεπτό. Ενώ λοιπόν λέτε όλα αυτά τα πράγματα ότι κάνατε. Στην κοινή γνώμη επικράτησαν οι απόψεις κάποιων ακραίων οι οποίοι λέγαν κάποια άλλα πράγματα. Και αυτό το πρόβλημα δεν είναι πλέον οι προσλαμβάνουσες της κοινής γνώμης, είναι και δική σας, όχι της κυρίας Γεροβασίλη, του κόμματος ευθύνη. Στη διάρκεια της θητείας μας ως κυβέρνηση κανείς δεν μας κατηγόρησε για την πολιτική μας στον Εύρο. Ναι, αλλά αν βγάλουμε συμπέρασμα όμως από διάφορες... Κοιτάξτε, ξέρετε πολύ καλά... Ο Βίκονης και τα λοιπά. Θα σας εξηγήσω για το εξής. Υπάρχει, ακριβώς επειδή έπρεπε να σπάσει το πλεονέκτημα του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο ήταν κυρίως το ηθικό πλεονέκτημα του ΣΥΡΙΖΑ, δεν κατάφερε να το σπάσει η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Αλλά ήταν μια μεγάλη προσπάθεια. Κατάφερε να το σπάσει ο κ. Παπαδημούλης όμως. Αντιλαμβάνεστε, ας συζητήσουμε για τα πόθεν έσχεση των πολιτικών, ας μην ανοίξουμε τη συζήτηση σήμερα. Και ό,τι ξεκινάω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το πάω όπου θέλετε. Σύμφωνοι. Αλλά... Δεν συμφέρει η εξίσωση αυτή. Δεν είναι αν συμφέρει, είναι ότι επικαλεί το ένα στον άλλον. Αυτό είναι το δράμα. Η Νέα Δημοκρατία δεν συμφέρει. Ναι. Λοιπόν, λέμε πολλά μαζί και... Λέγατε για τους Ρουβίκονες, λέγατε. Συγγνώμη που σας διάκοψα. Πάμε λοιπόν. Είμαι αυτή η οποία... επί της θητείας μου αλλά και επί της θητείας του κυρίου Τόσκα προηγουμένως είχαν γίνει πολλαπλές επιχειρήσεις στα εξάρχεια, εκενώσεις καταλήψεων κτλ. Παρουσία της αστυνομίας στην πλατεία, πολλά τα οποία βεβαίως τα έδινα στη δημοσιότητα συνεχώς, μόνο που κανένα μέσο δεν τα αναπαρήγαγε ποτέ. Και βεβαίως δείτε αν υπάρχει έστω και μία εικόνα που να δείχνει εκένωση κατάληψης επί των ημερών μας και να έχει προβληθεί στην ελληνική τηλεόραση. Ποτέ. Αντιθέτως. Κάποιο μέσο θα την έδειχνε, δεν μπορεί. Κανένα. Η ΕΡΤ, ούτε καν η ΕΡΤ δεν την έδειξε. Κανένα. Ούτε και η ΕΡΤ. Και από τη μία πλευρά
είναι ότι εμείς δεν καλούσαμε τις κάμερες για να κάνουμε επιχειρήσεις. Ναι. Διότι δουλεύουμε επί της ουσίας. Όταν πάει η κάμερα, αυτός τον οποίο θες να βρεις δεν θα τον βρεις ποτέ. Έχει φύγει και αυτός. Δεν είναι νόητος. Σωστά. Επομένως, ή θα δουλεύεις για το Θεαθήνε και για την επικοινωνία, ή θα δουλεύεις για την ουσία. Εγώ δεν ενημέρωνα ούτε τους αστυνομικούς το πρωί 6 ώρα τι δουλειά θα κάνω. Αντιλαμβάνεσαι, πόσο μάλλον να έχω ειδοποιήσει από το βράδυ να είναι εκεί και οι κάμερες. Αντιλαμβάνεστε τι σήμαινε αυτό για τους εμπόρους ναρκωτικών και για όλους τους παραβατικούς, οι οποίοι βεβαίως δεν ήταν ποτέ εκεί για να τους πιάσεις. Λοιπόν, αυτή είναι μία, εμείς κάναμε μία πολιτική ουσίας για να κυνηγήσουμε το έγκλημα, την παραβατικότητα, και η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας κάνει επικοινωνία. Τι να κάνω εγώ τώρα. Λοιπόν, αυτές είναι βασικές μας διαφορές. Η ασφάλεια είναι υποχρέωση της κάθε κυβέρνησης, η ασφάλεια είναι δημοκρατικό δικαίωμα και είναι υποχρεωμένη να τη διαφυλάξει. Όμως, ο τρόπος δεν είναι ένας, ξέρετε, διότι η ασφάλεια είναι σύνθετο ζήτημα. Συνήθως μιλάμε για τη δράση της αστυνομίας. Ξέρετε ότι η ασφάλεια είναι πολυπαραγωγικό ζήτημα σε οποιαδήποτε δημοκρατία, πλην τελευταίως της Ελλάδος. Έτσι. Λοιπόν, εκεί συμμετέχουν οι φορείς, συμμετέχουν οι δήμαρχοι. Να σας πω κάτι, υπάρχει ένας ναρκωμανής. Πάει η αστυνομία, τον μαζεύει από το δρόμο. Πού θα τον πάει αυτόν? Στο αστυνομικό τμήμα, τον ασθενή, στο νοσοκομείο, σε κάποια δομή η οποία έχει δημιουργήσει ένας σοβαρός δήμος ακριβώς για να μπορέσει να συμβούν, να πάει και αυτός ο άνθρωπος να έχει την αντιμετώπιση που το αρμόζει, αντί από το να το πετάξεις, και πόσους θα βάλεις μέσα στα αστυνομικά τμήματα? Καταλαβαίνετε, αυτό σας το λέω ως παράδειγμα, γιατί η αστυνόμευση γίνεται, έγινε επί των ημερών μας με όρους δημοκρατίας. Μάλιστα. Η ελληνική αστυνομία έχει κανονισμό τη λειτουργίας που καθορίζεται με βάση το Σύνταγμα, και από την ημέρα που ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία έχουν παραβιαστεί τα πάντα. Έχει παραβιαστεί το ελληνικό Σύνταγμα και ο κανονισμός της ελληνικής αστυνομίας. Η ελληνική αστυνομία ξέρει τη δουλειά της όταν δεν υπάρχουν πολιτικές παρεμβάσεις. Όσον αφορά για το Ρουβίκονα, ο Ρουβίκονος είναι ο Ρουβίκονας. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά τα οποία προσπαθούν εντέχνως, έχουμε καταγγείλει επανειλημμένως, τις δράσεις και συμπεριφορές οι οποίες δεν ταιριάζουν με το κίνημα ούτε τις διεκδικήσεις του ελληνικού λαού. Το ακούμε τώρα με τέτοια σαφήνεια. Έχω πει πολλές φορές και ως υπουργός. Και συμβολικά θα έλεγα ότι κάτι σημαίνει και αυτό, γιατί είναι νοπή. Ουσιαστικά σημαίνει, ουσιαστικά. Και ουσιαστικά. Ωραία. Να μείνουμε σε αυτό λοιπόν, ως δείγμα γραφής, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση, κυρία Γιώργο Βασίλη. Σας εύχομαι καλή συνέχεια. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Το ραντεβού μας στην εκπομπή ανανεώνεται για το βράδυ της ερχόμενης Παρασκευής. Μέχρι τότε να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.